Το τραύμα στο κεφάλι δεν ήταν μοιραίο για την 62χρονη Γαλλίδα τουρίστρια που βρέθηκε νεκρή την Κυριακή το πρωί στον ορεινό όγκο μεταξύ Λουτρού και Ανώπολης. Ο ιατροδικαστής Αντώνης Παπαδομανολάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας ή του ατυχήματος και μετά την νεκροψία νεκροτομή κατέληξε στο ότι ο θάνατός της οφείλεται σε θερμοπληξία. Κοιτάξτε, από την νεκροψία νεκροτομή δεν προέκυψαν ευρήματα που έχουν σχέση με κακώσεις. Οπότε αποκλείται η εγκληματική ενέργεια και η περίπτωση ατυχήματος. Ούτε επίσης βρέθηκαν παθολογικές αλλοιώσεις στα όργανα. Οπότε εξ αποκλεισμού και συμπερασματικά και βάση κλιματολογικών συνθήκων είναι θερμοπληξία. Παρά το ότι η 62χρονη ήταν έμπειρη πεζοπόρος και είχε μαζί της όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να την κρατήσει στη ζωή. Μέσα σε 2-3 ώρες μπορεί κάποιος να πεθάνει από θερμοπληξία σε τέτοιο περιβάλλον. Δεν είναι δύσκολο. Και απορώ πώς ξεκινήσαν με τέτοια ζέστη να κάνουν πεζοπορία. Τόσο ξερό τοπίο εκεί πάνω. Πόσο νερό. Εντάξει, και ένα μπουκάλι να πει δεν φτάνει. Αυτό είναι, δεν είναι θέμα αφυδάτωση, είναι θέμα αποσυντονισμού του θερμορυθμιστικού κέντρου στον εγκέφαλο. Υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, θα έλεγα. Κάνουν κινήσεις που πραγματικά αποβαίνουν μοιραίες όπως η συγκεκριμένη. Γι' αυτό ακριβώς έχω τονίσει ότι πρέπει και αυτοί που έχουν τα τουριστικά καταλήματα και οι τουριστικοί πράκτορες και όλοι, καλό είναι να λένε μια-δυο κουβέντες παραπάνω στον κόσμο τον οποίο κάνει τέτοιου είδους περιπάτους. Το απίστευτο στην όλη υπόθεση είναι ότι και ο 64χρονος σύζυγός της, ο οποίος μπορεί να βρέθηκε νεκρός την επόμενη μέρα από τον εντοπισμό της 62χρονης, ωστόσο και αυτός πιθανόν πέθανε από την ίδια αιτία. Συγγενείς του ζευγαριού ήρθαν στα Χανιά για να παραλάβουν τις ορούς τους και να τους οδηγήσουν στην τελευταία τους κατοικία πίσω στην πατρίδα τους. Μαζί πορεύτηκαν στη ζωή, μαζί έφυγαν από αυτήν για την αγάπη τους για πεζοπορία.